Χθες έγινε ο δεύτερος αγώνας για το 2019. Ο πρώτος αγώνας ήταν ο αγώνας της Τρίπολης. Και στο Δήμο Γαλατσίου, σε μια 25άρα πισίνα, είχαμε μαζευτεί οι αθλητές ελεύθερης κατάδυσης. Ήταν 27 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Έγινε ένας πάρα πολύ καλός αγώνας, επιδόσεις μεγάλες. Έγιναν δύο πανελλήνια ρεκόρ. Το ένα συστατική άπνοια με 6-0-1 από την Άλκη στη Βουράκη και από τον Γιάννη Γιακίνη στη δυναμική με διπλά με 184 μέτρα. Γενικά είχε μεγάλες επιδόσεις ο αγώνας, πήγε αρκετά καλά. Εγώ στο αγώνισμα που έχω εξειδικευτεί στη δυναμική με μονοπέδιλο έκανα μία προσπάθεια στα 151 μέτρα. Δεύτερη θέση. Ήταν μια καλή επίδοση, δεν ήθελα να το πιάσω παραπάνω γιατί σαν 25 συνέχει περισσότερα γυρίσματα τα οποία έχω συνηθίσει κολυμπάω προπονούμε στην 50 τη δική μας, μου έρχεται πιο δύσκολο μια 25 πισίνα. Αντιμετωπίσατε πότε δυσκολίες? Τεχνικά πάνω στις στροφές, όσο περισσότερες στροφές έχει και διαφορετική διαγράμμιση η 25 πισίνα, είναι πιο δύσκολο για μένα. Δηλαδή, αυτή η συνήθεια που έχω όταν βλέπω το ταφ κάτω τελειώνοντας τη γραμμή δεν είναι ακριβώς το ίδιο η απόσταση το ταφ με τον τοίχο. Οπότε όλο αυτό μία έβγαινα πιο πριν να γυρίσω, μία λίγο πιο μετά όταν το άφηνα λίγο το κλείστριμά μου. Εντάξει, είχα μία τεχνική δυσκολία στις στροφές. Πάντα το αντιμετωπίζω σε 25ρες. Και γι' αυτό έκοψα, δεν ζόρισα, δεν τράβηξα τη βουτιά μου. Θα μπορούσα να είχα πάει άλλα 5-10 μέτρα, με ρίσκο να ακυρωθώ. Βγήκα σε 151. Το ευχαριστήθηκα. Πόσοι αθλητές έλαβατε μέρος? 27 αθλητές από όλη την Ελλάδα. Χίο, Κρήτη, Αθήνα, εγώ από Πελοπόννησο. Αρκετοί. Μας πείτε ποιος είναι ο επόμενος αγώνας και ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σας? Επόμενος αγώνας πλέον είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο είναι 12 Μαΐου στο Δημοτικό Κολυμπητήριο του Αλίμου, 50 πισίνα. Είναι μια πισίνα που φιλοξενεί κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και εκεί πλέον είναι ο τελικός στόχος για την πισίνα και ξεκινάμε μετά θάλασσα. Για να μας πείτε ποια είναι η συμβουλή σας προς τα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν το άθλημα της κολύμβησης και της ελεύθερης κατάδυσης? Κολύμβηση είναι πολύ πιο απλό. Είναι κολυμπητήριο, υπάρχουν γυμναστές, το παιδί θα πάει κάτω, θα το συνοδεύσει ο πατέρας, θα ξεκινήσει σωστά βήματα, απλά τα πράγματα. Ελεύθερη κατάδυση, όσο απλό και αν ακούγεται, επειδή το κράτημα της αναπνοής έχει τους κινδύνους του, ένα blackout, μια λιποθυμία δηλαδή, το πιο απλό αυτό που λέμε, εάν κάποιος δεν είναι μέσα, απλά πνίγεσαι. Τόσο απλό, αλλά όταν θα γίνει μία φορά είναι μία και τέλος. Οπότε ποτέ δεν πρέπει να πάει κανένας να κάνει μία βουτιά, μία προπόνηση ελεύθερη κατάδυση, εάν δεν είναι κάποιος δίπλα και να τον προσέχει. Αυτό είναι δηλαδή η πιο βασική συμβολή. Από εκεί και μετά υπάρχουν σχολές, υπάρχουν, άμα μιλάμε για την πόλη μας, εγώ να έρθει κάποιος να με βρει, να τον βοηθήσει σε οτιδήποτε θέλει. Πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να βρει, ανάλογα το που μένει. Ο όρος, ο απαράβατος είναι αυτό, ότι ποτέ μόνος. Είναι ένα δύσκολο άθλημα, οπότε. Δύσκολο. Ρυψοκίνδυνο, επικίνδυνο, εφόσον όμως κρατάς αυτά που πρέπει να κρατήσεις, να πληρείς τους όρους ασφαλείας που είναι πάντα το ζευγάρι, θεωρώ όχι. Εντάξει, το λες λίγο, σε φοβείς λίγο με την έννοια της άπνοιας, ότι εντάξει θες πάντα να βγεις να αναπνεύσεις, αλλά αυτό είναι όλο στο κεφάλι, κεφαλικό, είναι με το μυαλό, παιχνίδι μυαλού.